Σήμερα επιβραβεύουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια των μαθητών για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης την περίοδο 2019-2020. Ο σχολικός μαραθώνιος Πάμε Ανακύκλωση, όπως γνωρίζετε, είχε γίνει από το Δήμο Κομωτινής και τα σχολεία του Δήμου Κομωτινής, με την φυσικά βοήθεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Διαμάθ, αλλά και της πλατφόρμας της δημοτικής Follow Green. Φέτος, όπως γνωρίζετε, κληθήκαμε φυσικά σε δύσκολες συνθήκες και ιδιαίτερα τα παιδιά το να προσπαθήσουν να ανακυκλώσουν. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε σήμερα, τα παιδιά τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Όλα τα σχολεία, καταρχήν να τα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές, στους καθηγητές, στους δασκάλους που βοήθησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. 26 ήταν τα σχολεία που είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή. Μάζεψαν ακριβώς 14.700 κιλά ανακυκλώσιμου υλικού. Ήταν 3 τα ρεύματα της ανακύκλωσης, αλουμίνιο, μπαταρία και χαρτί. Λοιπόν, και νομίζω ότι τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξουμε και την επόμενη χρονιά. Και θεωρώ ότι είναι η προσπάθεια που θα κάνει ο Δήμος και για την υπόλοιπη πόλη. Τώρα, σήμερα, τα σχολεία τα οποία πήραν και έκαναν τη μεγαλύτερη ανακύκλωση θα πάρουν και ένα χρηστικό δώρο μαζί με ένα δέντρο από την εταιρεία. Και εδώ να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Αφής, η οποία πραγματικά βοήθησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά να υποσχεθούμε ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά και νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον σε ένα καινούργιο κύκλο ανακύκλωσης για όλους τους μαθητές και για όλα τα σχολεία. Σήμερα θα βραβευτούν τέσσερα σχολεία, στα οποία ανάλογα με την κατάταξη και το όγκο που έχουν μαζέψει και τα κιλά που έχουν μαζέψει, και φυσικά στα υπόλοιπα σχολεία θα δούνε και θα δώσουμε επένους για την προσπάθεια που κάνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα καταρχήν να ξεκινήσουμε την βράβευση και να πούμε ότι μπορούν όλοι οι πολίτες της πόλης μας να πάνε στην πλατφόρμα της Follow Green να κάνουν εγγραφή και φυσικά να παίρνουν και οι ίδιοι εκπτώσεις από τα μαγαζιά τα οποία έχουν μπει στην πλατφόρμα και να βοηθάνε στην ανακύκλωση. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Το σχολείο του Φαναρίου θα το βραβεύσουμε φυσικά με τον έπαινο. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Εντάξει, πουλάμε το μέρος στο διαγωνισμό. Εύχομαι του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να μην έχουμε την πανδημία, να μην έχουμε κλειστά σχολεία και να πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως φαίνεται η συμμετοχή και η δικιά σας αλλά και των παιδιών είναι πολύ σημαντική για το Δήμο μας. Είμαστε εμπιστευτικοί στο θέμα και το περιβάλλον μας εδώ και πολλά χρόνια. Το καλλιεργό με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την ευχαριστώ. Μείνετε λίγο εκεί. Μείνετε λίγο και από εδώ. Σημαντικό είναι ότι τα σχολεία που είναι εκτός πόλης έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Είναι σχολεία που είναι στα χωριά. Φυσικά και ο Τράγκη θα φτιάξει στο σχολείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχιστούν και στο μέλλον αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Έχουμε δώσει υπόσχεση ότι και την επόμενη χρονιά θα να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως εμείς θα το συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Το πρώτο μειονοτικό το οποίο ήταν και νομίζω και το σχολείο που κέρδισε ουσιαστικά το διαγωνισμό. Ευχαριστούμε καταρχήν για τη συμμετοχή. Εμείς ευχαριστούμε. Ένα λεπτά για την ωραία αυλή που έχετε εκεί πέρα και είναι τακτοποιημένη και έτσι όμορφη. Εμείς θα έχουμε και άλλα πράγματα βασικά για το φύτωμα. Ωραία. Θα μας τα πείτε την άλλη φορά, θα μας τα πείτε, εντάξει. Φυσικά να τα πάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.